στην Ένωση Κεντρών το 12 δεν παρεμβολήθη βήμα από κανέναν. Απολύτως κανέναν. Από κανέναν απολύτως. Ο νόμος δηλαδή λέει το μέγιστο που μπορεί να εμφανιστεί ένας υποψήφιος. Δεν υπάρχει ελάχιστο στον νόμο. Και αυτό το θέμα δεν το έθεσε, ενώ οι νόμοι της χρηματοδότησης, επειδή είναι συναφείς με την προβολή κομμάτων και υποψηφίων, το στην Ευρώπη το λένε συγχρόνως αυτό, στο ίδιο το σχέδιο. Περιγράφεται και το θέμα της καταναλωγής του τηλεοπτικού χρόνου και του χώρου σε εφημερίδες που πληρώνει το κράτος. Επομένως, είναι αυτά ένα αχούρι, με συγχωρείτε για τη λέξη, άλλος παίρνει λεφτά από κράτος, άλλος εμφανίζεται σε τηλεοράσεις, άλλος κόβεται, ανάλογα με την επιθυμία του κ. Πόβολα, του κ. Αλαφούζου και του κ. Κυριακού. Αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι πολύ δυσάρεστη, εγώ την έχω εντοπίσει εδώ και χρόνια πριν αναπτυχθεί η διαδοχή και πριν καν γίνει το 1999 το μήνα του Μαρσίου. Και είχα δηλώσει πως θα το πάρει, υπάρχουν κασέτες. Και δικαιώθηκα απόλυτα ότι πήραμε εις μια απόλυτη ισχύ της διαπλοκής. Οποιαδήποτε κίνηση, γιατί μιλούμε και για, μιλούν κάποιοι και για συνένωση κομμάτων, οποιαδήποτε κίνηση δεν έχει μέσα της σαν κορμό τη σύγκρουση με αυτό το καρκίνωμα, θα είναι διακοσμητική. Θα είναι δευτερεύουσα, οποιαδήποτε κίνηση. Σας το λέω. Και όποια κίνηση δεν περιέχει μέσα την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης, διότι δια της κρατικής χρηματοδότησης συντηρείται ένα πολιτικό σκηνικό και αποκτείται η είσοδος νέων κομμάτων ή επιτρέπεται μόνο η είσοδος κομμάτων τα οποία καλούνται στα κανάλια της διαπλοκής κατ' εξαίρεση. Υπήρξαν κόμματα που μπήκαν στην Βουλή, όπως ο Τσοβόλας στο παρελθόν, του Σαμαρά, του Καρατζαφέρη, αλλά αυτά έτυχαν είσοδο του ότι κατ' εξαίρεση και καλούνται, ότι ήταν φιλικό διακείμενο στα σαλόνια της διαπλοκής. Όποιος έχει απόψεις εναντίον της κοπίνας και της ρεγούλας σε αυτόν τον τόπο, είναι αποκλεισμένος. Λοιπόν, το κυριότερο που πρέπει όπου βρίσκομαι και μιλάω, και αυτό ευτυχώ, και λυπήθηκα που ο κύριος Κουραντάς απουσιάζει, εγώ τον ήθελα και εκείνον να είναι εδώ. Γιατί ξεκίνησε μια προσπάθεια και δεν σημαίνει ότι απέτυχε. Εγώ έχω αποτύχει 6 φορές. Δεν σημαίνει τίποτα. Και 16 φορές μπορεί να αποτύχεις, εάν είσαι συνεπής με τσαρκέα. Αν είσαι γλύφτης, δεν είσαι φωλαλούτος, δεν είναι αρκετή. Εγώ προσωπικά τον ήθελα. Τον άνθρωπο και δεν είναι χρήσιμο. Τον άκουσα κάπου στην Τζαμανίδη να πρωί σε εκλογέ του Αζεροκρίνη και είπε ωραία πράγματα. Λίγο, λίγο, αλλά θάψα να ουσιώδη πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω όποιο εγχείρημα δεν πιάνει την ουσία τη σύγκρουση και τη διαπλοκή, ουσιαστικά συγκαλύπτει ένα έγκλημα. Το να παραδίδονται τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων βορρά στου ισχυρού τη ολιγαρχία. Οπότε τότε δεν είμαστε ούτε κόμματα, ούτε αρχηγοί κομμάτων, ούτε βουλευτές. Είμαστε πιόνια και θερέφωνα. Αυτό σε λεπτό να το βάλετε μέσα σα γερά. Είδατε, σα είπα στην χρηματοδότηση των κομμάτων, οι βαλίτσες επιτρέπονται, γιατί ποιο θα είναι μπροστά να τι δει, τι βαλίτσες θα κουβαλούν από εξοπλιστικά προγράμματα και αυτά. Αλλά ένα άμα δώσει 3 ευρώ στην Ένωση Κεντρών σε πολιτικό κόμμα πρέπει να αφήσει αφημί και ταυτότητα. Πόσο φαρισαϊκό είναι το σπίτι. Διηγίζει το κόνομα και επιτρέπει τον ελέφαντα της ρεμούλας και της λαμαγιάς να εισέρχεται ελεύθερος από την κυρία Πλή των κομμάτων. Λοιπόν, εγώ αυτή τη σύσταση ήταν να κάνω, την ταπεινή, δεν έχω πολλές προεργασίες, έγινε 63 ετών πλέον, αλλά για να μετάσχω σε οποιαδήποτε κίνηση ενωτική, πρέπει δύο πράγματα τα ουσιώδη και είπα και έξω να τραβευθούν οι υπόλοιποι. Την κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης και να πάμε σε σύστημα Αμερικής με διαφάνεια απευθείας από τους πολίτες με υπερβλήσεις όλες να χρηματοδοτούν τα κόμματα και η σύγκρουση αφής η Ελλάδα εκτόχευσε εξαιτίας της διαπλοκής και του πελατειακού τρόπου λειτουργίας η σύγκρουση με αυτά τα πράγματα με το προσφέτη, με την πελατειακή σχέση αλλά και το να κατεβούν από το άλλο οι 6 καμπατσίδες οι οποίοι τους λένε δαπατσίδες, αλλά να τους προσκυνούν για να είναι στην επιφάνεια κάποιοι της πολιτικής πιόνια, τους θεωρώ. Ευχαριστώ πολύ.